Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το δεύτερο πράγμα που χρειάζεται κάποιο για να φτιάξει ένα website, το οποίο είναι το hosting. Γεια σα, το όνομα μου είναι Στράτο και μέσα από τα βίντεο μου προσπαθώ να σα βοηθήσω να γίνετε καλύτερο στο WordPress. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν την σειρά μα για την εγκατάσταση μια ιστοσελίδα, τη δημιουργία και ένα ε, κάνουμε publish μια ιστοσελίδα και φυσικά αυτό που έχουμε πει, το δεύτερο πράγμα και το οποίο είναι και πάγιο έξοδο, είναι να πληρώνουμε κάθε χρόνο ή ανάλογα το πακέτο μας κάθε μήνα ή κάθε δύο ή τρία χρόνια σε κάποια εταιρεία να μας φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας. Ε, σε περίπτωση που έχετε αναρωτηθεί ποτέ είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να φτιάξετε έναν υπολογιστή στο σπίτι να τον έχετε online και να φιλοξενεί αυτό στην ιστοσελίδα σα. Και οι λόγοι είναι πολλοί, όπω είναι ότι πρέπει να έχετε στατικά IP, πρέπει να έχετε ένα operating system το οποίο να είναι αρκετά secure για να μπορεί να φιλοξενεί η ιστοσελίδα... έναν υπολογιστή αρκετά ισχυρό για να μπορεί να έχει την δυνατότητα να σηκώνει όλου του χρήστε, το bandwidth σα να είναι υψηλό και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί. Συν το ότι άμα ο υπολογιστή πάθει κάτι, δεν θα υπάρχει κάποιο backup να σηκώσει την ιστοσελίδα σα. Υποτίθεται πω η εταιρεία μέσα στα έξοδα τα οποία πληρώνεται είναι και να μπορέσει να σηκώσει ξανά τον σερβερ σε περίπτωση που χαλάσει ή να μεταφέρει το site κάπου αλλού. Γι' αυτό και οι περισσότερε εταιρείε δίνουν κάποια εγγύηση on time, online 99,9% που σημαίνει γύρω στι 4 ώρε, νομίζω, το μήνα να είναι εκτό κάπου εκεί. Ε, είχα κάνει ήδη ένα βιντεάκι στο οποίο ανέφερα έτσι γενικά πράγματα και θα ήθελα από την αρχή να ξεκαθαρίσω ότι καταρχά δεν, μπορώ, δεν προσπαθώ να πιέσω κάποιον να πάει σε κάποια εταιρεία την οποία προτείνω εγώ. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, είναι η δικιά μου γνώμη και ό,τι εκφέρω εδώ αφορά εμένα. Από εκεί πέρα, εγώ δίνω κάποιε συμβουλέ και άμα θέλει κάποιο να ακολουθήσει, μπορεί. Αν έχει κάποια εταιρεία την οποία εμπιστεύεται και θέλει να μείνει σε αυτή, με χαρά, να μείνει σε αυτή αν είναι ικανοποιημένο. Δεν έχει κανένα λόγο να αλλάξει. Έχω χρησιμοποιήσει και έχω συνεργαστεί με πάνω από 10 ελληνικές εταιρείε και πάνω από 10 του εξωτερικού και έχω ε, μία άποψη την οποία την έχω σχηματίσει μέσα από τα δείγματα, μέσα από τεστ και από ό,τι άλλο έχω κάνει. Ε, ξέρω ότι πολλοί θα μου πούνε ότι «Ναι, εγώ πιστεύω με αυτήν την εταιρεία, εμένα μου αρέσει αυτήν την εταιρεία, εμένα μου Άμα σα αρέσει, μπορείτε να κάτσετε εκεί, δεν έχετε κανένα λόγο να αλλάξετε. Από εκεί πέρα, αν θέλετε να πειραματιστείτε, μπορείτε να αγοράσετε ένα πακέτο για ένα μήνα, να ανεβάσετε την ιστοσελίδα σα και να συγκρίνετε ταχύτητε και οτιδήποτε άλλο. Ε, στο site, στο προηγούμενο βίντεο που είχα αναφέρει, είχα πει κυρίω για τα. Ε, ε, Εταιρείε εξωτερικού στις οποίες και ανεβάζω τα site μου γιατί έχω την υποστήριξη την 24ωρη και έχω και περισσότερα παράγματα από αυτούς όπως και πιο ε, οικονομικές τιμές και είχα κάποια συζήτηση για το πώς γίνεται να είναι πιο γρήγορη και οτιδήποτε άλλο γιατί το pink που κάνουμε στην Ελλάδα είναι καλύτερο και είναι πιο γρήγορο και ε, έχουμε καλύτερες τιμές και δεν ξέρω τι μπορεί το pink όντω να είναι πιο γρήγορο μπορεί να έχουμε κάποια πράγματα αλλά Εμένα με ενδιαφέρει η πραγματική ταχύτητα και πόσο γρήγορα φορτώνει σε σελίδα. Δεν είμαι ο κατάλληλο άνθρωπο να σα πει τα πάντα για το hosting. Δεν είμαι αυτό που ξέρει τα πάντα για το hosting. Εγώ φτιάχνω μία στο σελίδα, την ανεβάζω και βλέπω και πέρα με ταχύτητα τρέχει. Την ανεβάζω σε κάποιο άλλο hosting εταιρεία και τη συγκρίνω με την προηγούμενη και βλέπω πού πάει πιο γρήγορα. Εννοείται με τι ίδιε ρυθμίσει, εννοείται τουλάχιστον όσο μπορούμε να φτάνουμε πιο καλά. Δεν εννοώ να. Τσεκάρω ένα πακέτο το οποίο να είναι shared με ένα άλλο το οποίο είναι cloud ή VPS. Εννοείται ότι προσπαθούμε να συγκρίνουμε τι εταιρείε με τα ίδια πακέτα και να χτίσουμε μία άποψη εκεί πέρα. Και από εκεί πέρα, την υποστήριξη ή τα backup ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και ξαναλέω ότι αυτό ότι θα ακούσετε εδώ είναι η οτιδηποτε αλλο χρειαζεται και ξαναλεω οτι αυτη οτι θα ακουσετε εδω ειναι η δικη μου άποψη. Δεν είμαι ειδικό επάνω στο web hosting και αν με ρωτήσετε για οτιδήποτε εξειδικευμένο, μπορεί και να μην το ξέρω. Εγώ ξέρω αυτά που δουλεύω και ξέρω τα πόσο γρήγορα ή όχι μπορεί να φορτώσει μια ιστοσελίδα σε κάποιο συγκεκριμένο σερβερ. Ξέρω δηλαδή στη SiteGround με το που θα πάω να κάνω ένα unzip θα γίνει ταχύτατα γιατί εκτός από τους SSD έχουν και συγκεκριμένα συστήματα πάνω και ρυθμίσεις για CAS και για οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και το unzip που κάνω δηλαδή είναι το πιο γρήγορο από ό,τι έχω κάνει σε οποιοδήποτε άλλη εταιρεία ελληνική ή εξωτερικού. Πάμε λοιπόν πηγαίνοντα στο αρχείο στο, στο site μου στο 1pc.gr hosting θα δείτε τις πέντε εταιρείε που έχω βάλει εδώ και προτείνω. Αυτές είναι όλες του εξωτερικού και προσφέρουν ε, μια ευρία γκάμα από τιμέ για να μπορέσετε να δείτε. Αυτές ξαναλέω τις προτείνω με βάση την εμπειρία μου από την υποστήριξη και από οτιδήποτε. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι οι καλύτερες για εσάς. Ε, δεν είναι όλε οι ίδιε. Δηλαδή στην Aim Hero δεν έχουν chat support, έχουν μόνο ticket support. Στην Α2 Hosting επίση έχουν ε, ε, ticket support και δεν έχουν chat. Σαν Ground και Cloudways έχει chat και η Green Geeks, από ό,τι θυμάμαι, έχει chat. Έχω καιρό να φιλοξενήσω site στην Green Geeks, αλλά παραμένει μια καλή και γρήγορη εταιρεία. Mm. Τα δεδομένα που έχω είναι από το 2020 τι ταχύτητε και τα συγκρίσει που έχω κάνει, οπότε και ισχύουν ακόμα. Ε, από εκεί και πέρα, κάνοντας κλικ πάνω σε, κάποιες, ε, πάνω σε όλες τις εταιρείες, θα συγκρίνουμε λίγο και θα μιλήσουμε και για τα πακέτα. Ε, επειδή με ρωτήσανε ήδη ότι θα, μάλλον μου είπαν ότι θα ήταν ενδιαφέρον έτσι να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω σε σχέση με το hosting και όχι απλά πάρτε αυτό και τελείωσε, θα ήθελα απλά να πω λίγα πραγματάκια για κάποιον που θέλει να φιλοξενήσει ένα site για τον εαυτό του και για τη δικιά του ιστοσελίδα ή για το δικό του μαγαζί ή οτιδήποτε άλλο και μετά από και πέρα θα μιλήσουμε λίγο πιο εξειδικευμένα. Λοιπόν, καταρχάς, πάντα το hosting το διαλέγουμε σύμφωνα με τις απαιτήσει που έχουμε σε σχέση με το site, δηλαδή το site άμα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, έχει πολλές φωτογραφίες, είναι μεγάλο και δεν είναι απλά μια εταιρεία η οποία είναι μια local επιχείρηση και θέλει απλά μια παρουσία, θα πρέπει να μην τσιγκουνευτούμε στο hosting. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να τσιγκουνεύεστε το hosting, θα πρέπει να το πληρώσετε. Στην αρχή, όταν ξεκινάμε, και εγώ τα ξεκίνησα, πήγα σε κόντι πιο, πιο φτηνό για να γλιτώσω τα περισσότερα λεφτά και το μετάνιωσα πληρώνοντας χρόνο, από το χρόνο μου δηλαδή, για να μπορέσω να βελτιώσω πράγματα πάνω στο site, να βλέπω ότι δεν φορτώνει έτσι όπω πρέπει να φορτώνει, δεν κάνει import, το PHP δεν τρέχει, δεν κάνει, δεν δείχνει, δεν έχουν τελευταία έκδοση και πάρα πολλά πράγματα τα οποία μου λείπανε. Οπότε να είστε σίγουροι ότι δεν θα έχετε τα ίδια πράγματα στο hosting όταν θα πάτε στην πιο φτηνή εταιρεία μπορείτε να βρείτε. Μην πάτε δηλαδή πάντα σύμφωνα με την τιμή. Το καταλαβαίνω ότι οι καιροί είναι δύσκολη και δεν μπορούμε πάντα να ε, δίνουμε πάρα πολλά λεφτά αλλά όταν έχουμε μια ευκαιρία να φιλοξενήσουμε ένα site κάπου με ένα κόστος των 70-80 ευρώ το χρόνο, δηλαδή είναι γύρω στα 10-12 ευρώ μήνας δεν είναι πάρα πολλά. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Και όταν αυξάνει η επισκεψιμότητα τη σελίδα, αναγκαστικά θα πρέπει να ανέβουμε. Δεν μπορούμε να μένουμε σε ένα πακέτο μικρό, γιατί ο, η ίδια η εταιρεία θα ρίξει τα resources μόνο και μόνο για να μπορέσει να, δεσ, να ε, μην πάρουμε resources και από του υπόλοιπου, αν έχουμε ένα shared web hosting ε, πλάνο. Ε, στην ουσία, εάν έχετε μέχρι 10.000 επισκέψεις το οποίο είναι ένα normal νουμεράκι μικρό. Μπορείτε να πάτε σε ένα πλάνο το οποίο είναι αρχικό ε, shared web hosting και να πληρώνετε μέχρι ένα εκατοστάρικο το χρόνο και να είστε ικανοποιημένοι. Μπορεί και με 60-70 ευρώ να είστε μια χαρά. Από εκεί πέρα, όσο ανεβαίνουν οι επισκέψει, ε, θα πρέπει να πάτε αναγκαστικά σε κάτι μεγαλύτερο. Μιλάμε τώρα για 10.000 επισκέψεις. Είναι αρκετά, δεν είναι λίγο. Δηλαδή, ένα site για να φτάσει τόσο θα πρέπει να έχετε κάνει δουλειά πάνω ή να είναι κάποιο γνωστή ή οτιδήποτε άλλο. Το site του γείτονα που το φτιάχνουμε και απλά θέλει μια παρουσία και αρχίζει σιγά, σιγά να το δείχνει. Για να φτάσει σε εκείνο το σημείο θα πρέπει να έχει πολλές επισκέπτες, ε, θα πρέπει να περάσει πολύ καιρό. δεν πρόκειται να γίνει κατευθείαν. Ε, οπότε, εάν φτιάχνετε εταιρεία, ξεκινάτε με κάτι απλό μεν, αλλά προσπαθήστε να είναι, αν δεν μπορείτε, σε μία από αυτές που προτείνω εγώ, διαλέξτε μία δικιά σας και... Βάλτε τη εκεί. Εννοείται πω σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε καλά αγγλικά και θέλετε την υποστήριξη, δεν μπορείτε να πάτε σε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει αναγκαστικά να μπορείτε να του παίρνετε ένα τηλέφωνο και αυτό που απαντάει να απαντάει στα ελληνικά ή να μπορεί να γράφετε ελληνικά. Θα πρέπει να το δείτε και αυτό. Θα πρέπει να το βάλετε μέσα στα πράγματα στην λίστα σα τα οποία θα πρέπει να τσεκάρετε. Ε, οπωσδήποτε πρέπει να ξέρετε ότι μια εταιρεία hosting δεν είναι υπεύθυνη για όλο το site. Το ότι δεν λειτουργεί ένα site δεν σημαίνει πάντα ότι φταίει η εταιρεία hosting. Και αυτό έχετε το υπόψη σας όταν ζητάτε κάποιο. Ε, ανοίγετε ένα ticket και ζητάτε support. Είναι σαν να παίρνουμε τηλέφωνο τη ΔΕΗ για να τους λέμε Δεν δουλεύει ο υπολογιστή. Αλλά ρεύμα υπάρχει στην πρίζα, Οπότε δεν φταίνει αυτή. Από εκεί και πέρα είναι άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μην ανάβει ο υπολογιστή και να μην λειτουργεί. Δεν είναι πάντα λοιπόν το hosting το οποίο ευθύνεται για κάτι. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε στο support σε όλα. Είναι πολλέ φορέ που θα πάρετε μια απάντηση η οποία δεν θα είναι ικανοποιητική για εσά, δεν θα σα λύνει το πρόβλημά σα, μόνο και μόνο γιατί δεν ευθύνονται αυτοί. Θα πρέπει να πάτε κάπου αλλού και να δείτε τι ακριβώ θέλει στο site και να το φτιάξετε. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πρότεινα σαν πιο οικονομική την Α2 hosting, η οποία έχει πακέτα στο shared hosting που ξεκινάνε από τα 2,79. Λέω ξεκινάνε γιατί αυτή νομίζω η τιμή είναι για 3 χρόνια και είναι στο πιο μικρό πακέτο για να φιλοξενήσει ένα site. Ο χώρος που δίνει είναι 100 GB και ε, μετά από το πακέτο που θα πάρετε θα ανέβει στα 8,30 το μήνα. Οι περισσότερες εταιρείε το κάνουν αυτό. Βάζουν μία μικρή τιμή στην αρχή και μετά τη μεγαλώνουν. Όχι όλες, οι περισσότερε εταιρείε του εξωτερικού. Ε, και από εκεί και πέρα μπορείτε να πάρετε ένα πακέτο που να κρατήσει 3 χρόνια, να βάλετε μέσα το site σας και να πάτε να πληρώσετε ένα ποσό γύρω στα 100-110 ευρώ για 3 χρόνια για ένα μικρό site. Ξαναλέω αυτό το μικρο site σημαίνει περίπου ε, λιγότερε από 10.000 επισκέψει. Από και πέρα πρέπει να τσεκάρετε πάντα και τι δίνει κάθε ένα από αυτά. Μπορεί να μην δίνει τα automate backups, μπορεί να μην δίνει κάποιο support, μπορεί να κόβει πράγματάκια. Και αυτά με το hosting για αυτού που θέλουν να βάλουν το site το δικό του, το προσωπικό, το blog ή τη εταιρεία. Από εκεί πέρα υπάρχει και η δωρεάν λύση του WordPress.com, όπω και κάποιε άλλε δωρεάν λύσει από κάποιε εταιρείε που δίνουν κάποια promotion ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει hostinger που δίνει με ένα ευρώ, νομίζω, το μήνα. Ε, υπάρχουν δηλαδή λύσει που μπορείτε να πάτε σε περίπτωση που δεν θέλετε να πληρώσετε ούτε αυτά τα λεφτά και να πάτε σε κάτι πιο οικονομικό. Το WordPress.com που είναι δωρεάν, σα δίνει ένα domain το οποίο είναι. Ε, stratos.wordpress.com το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση επαγγελματικό για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε για site της εταιρείας αλλά αν θέλετε να κάνετε ένα προσωπικό blog και να παίξετε λιγάκι μπορείτε μια χαρά να το χρησιμοποιήσετε έχει περιορισμού σε σχέση με το τι μπορείτε να βάλετε από θέματα και plugins και για να το ξεκλειδώσετε θα πρέπει να πληρώσετε λεφτά και το οποίο δεν συμβουλεύω σε καμία περίπτωση Υπάρχει μετά η περίπτωση των δωρεάν πακέτων από κάποιες εταιρείες και υπάρχει η hostinger η οποία δίνει ε, κάτι λιγότερο από ευρώ το μήνα. Ε, νομίζω ότι αυτό ισχύει βέβαια πληρώνοντας ε, όλο το χρόνο και όχι ένα μήνα. Ε, και αυτά για το όσον αφορά αυτούς που θέλουν να φτιάξουν site για τον εαυτό τους. Ε, τώρα θα συνεχίσουμε με αυτούς που θέλουν να αρχίσουν να φτιάχνουν site, να κατασκευάζουν. Οπότε θα πρέπει να εξηγήσουμε και λίγα πράγματα παραπάνω σε σχέση με το shared hosting, vps hosting, cloud hosting και οτιδήποτε άλλο. Ξαναλέω ότι δεν είμαι και ο κατάλληλος για να πει οποιαδήποτε λεπτομέρεια, αλλά σύμφωνα από την εμπειρία μου μπορώ να σας βοηθήσω να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα και φυσικά υπάρχει το Google, μπορείτε να ψάξετε ό,τι θέλετε. Το shared hosting σημαίνει έχουμε ένα κοινό hosting, δηλαδή έχουμε έναν υπολογιστή ο οποίος έχει μέσα ένα λειτουργικό και μέσα σε αυτό το λειτουργικό φιλοξενούνται οι πελάτες, το λειτουργικό μέσα σε εισαγωγικά και έχουμε 10 πελάτες που χρησιμοποιούν τους 10 αυτούς, ε, το, οι 10 πελάτες που μοιράζονται τους πόρους του υπολογιστή. Ο υπολογιστής μπορεί να έχει 25, ε, 25 δεν γίνεται, να έχει ας πούμε 32 γιγκαραμ και ε, μοιράζονται τα 32 GB RAM. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του προγράμματος πώς η καλή διαχείριση κάνει, του προγράμματος που έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή η εταιρεία hosting, ε, πώς η καλή διαχείριση της μνήμης κάνει, πόσο καλή διαχείριση του επεξεργαστή και μοιράζονται τα resources. Εάν αρχίζει και αυξάνει το website, θα αυξηθεί και η κατανάλωση που θα έχει στον υπολογιστή που σημαίνει ότι θα αρχίσετε να δεσμεύετε πόρους από τους άλλους αναγκαστικά η εταιρεία θα πρέπει να σας μειώσει τα resources τα δικά σας να πάει πιο αργά το site για να μπορούν να πηγαίνουν καλά και οι υπόλοιποι. Ε, έχει, ε, είναι πιο οικονομικό σίγουρα, μπορείτε δηλαδή να βρείτε οικονομικότερα πράγματα στο shared hosting, είναι πιο οικονομικό, αλλά δεν έχει καλή ταχύτητα, δεν έχει καλό security, που σημαίνει ότι αν κάποιος hacker μπορεί να βλάψει ένα site μέσα σε αυτό, το πιο πιθανό ότι μπορεί να βλάψει όλα τα υπόλοιπα. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει εύκολα η αλλαγή σε server σε server για την εταιρεία. Δεν εννοώ ότι αν πέσει το site δεν μπορούν να τα ανάψουν ή όχι, αλλά δεν είναι και cloud το οποίο μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε απευθείας. Ε, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το VPS, το Virtual Private. Ε, και αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ένα μηχάνημα πάνε και φτιάχνουν εικονικά λειτουργικά, ας πούμε οπότε πάνε και φτιάχνουν, έχουν ένα οχταπύρινο μηχάνημα και στο οποίο το ένα λειτουργικό που θα τραβάει πάνω σαν virtual θα έχει τον έναν πυρήνα από τον επεξεργαστή και θα έχει και δύο GB RAM ας πούμε δεσμευμένα για αυτό. Όσο και γρήγορα να πηγαίνει κάποιο άλλο, όσο και πόρους να προσπαθεί να τραβήξει θα είναι δεσμευμένη για, αυτό, για αυτή την εγκατάσταση. Είναι λοιπόν πιο γρήγορη από το απλό shared hosting και σίγουρα είναι και πιο ακριβό. Από εκεί πέρα, μπορούμε να επιλέξουμε εμεί πόσου πόρου θέλουμε, να φτιάξουμε ένα πακετάκι που να είναι σύμφωνα με τι ανάγκε μα. Και αν αργότερα χρειαστούμε κάτι μεγαλύτερο, να πάμε και σε κάτι μεγαλύτερο και φυσικά ακριβότερο. Ανάλογα με τι επισκέψει, μπορούμε να πάμε σε κάτι καλύτερο. Αν πάμε σε κάποιο οποιοδήποτε από αυτά τα site, θα δούμε ότι προσφέρουν τα VPS hosting, το οποίο τα χωρίζουν συνήθως σε managed και unmanaged και θα δούμε και τι είναι αυτά. Πάμε λοιπόν στο core το οποίο δεν ξέρω το συγκεκριμένη περίπτωση τι σημαίνει, αλλά γράφει ας πούμε ότι ξεκινάει από 23 ευρώ και έχει 4 GB RAM, 2 TB transfer, αυτό είναι το bandwidth, 75 GB storage και 4 πυρήνες. Οπότε Βλέπετε τι γίνεται με αυτό. Στην περίπτωση που αναρωτιέστε αν έχετε ένα τέτοιο πακέτο, πόσα site μπορείτε να βάλετε, πάντα εξαρτάται από τι site είναι το καθένα και πόση επισκεψιμότητα έχει. 4 GB RAM μπορεί να φιλοξενήσει εύκολα 20 site τα οποία είναι μικρή εμβέλεια από πλευρά επισκεψιμότητα. Δηλαδή, χειρίζονται μέχρι 5.000 επισκέψει το μήνα, ε, πιστεύω ότι μπορεί εύκολα, να τα, εύκολα πιστεύω ότι μπορεί μια χαρά να τα ε, σηκώσει. Από και πέρα όλα αυτά τα πακέτα έχουν και μέσα λειτουργικό με το οποίο μπορείτε να δείτε που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο επεξεργαστής, που βρίσκεται κάθε στιγμή και βλέπετε ότι αν ε, σηκώνει πολύ επεξεργαστή η μνήμη θα πρέπει να πάτε σε κάτι μεγαλύτερο. Πάντως μπορείτε να φιλοξενήσετε γύρω στα 20 site τα οποία είναι φυσικά σωστά στην εγκατάσταση, δεν έχουν πολλά plugins, δεν είναι κάθε ένα με 50 plugins και είναι θεόβαρα, είναι normal websites. Ε, τώρα, σε σχέση με τα managed και unmanaged που θα δείτε καμιά φορά στα VPS, το unmanaged VPS σημαίνει ότι σας δίνουν ένα control panel ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι κώδικας ή μπορεί να είναι οτιδήποτε και κάθεστε εσείς και κάνετε όλες τις ρυθμίσεις, θα επιλέξετε τα πάντα και θα στήσετε Ίσως αν όχι το λειτουργικό, γιατί είναι στημένο. εντάξει, το λειτουργικό είναι στημένο, δεν θα το στήσετε εσεί. Θα στήσετε όλε τι ρυθμίσει, δηλαδή του Apache Server και οτιδήποτε άλλο, ανάλογα πάντα με το πρόγραμμα. Αλλά στην ουσία, ε, κάνετε εσεί τη διαχείριση του server. Δεν την κάνουν αυτοί. Σίγουρα είναι φτηνότερη σε τιμή. Οπότε θα δείτε ότι με 4,62 παίρνετε 20 GB σκληρό και ένα πυρήνα. 13,84 σε σχέση με τα 23, μισή τιμή για 4 πυρήνε και 1 GB RAM. Όχι 4 GB RAM, 1 GB RAM αλλά μπορείτε εδώ να κάνετε τη διαχείριση εσείς. Από εκεί και πέρα, εάν πάμε σε Managed VPS, σημαίνει ότι θα χειρίζονται, η εταιρεία hosting θα είναι η υπεύθυνη για το hosting, θα τους λέτε ότι θέλω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο και θα το κάνουν, θα στείλουν αυτή τον Apache, θα βάζουν αυτή τα updates, τα MySQL και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, δεν θα τα κάνετε εσείς. Οπότε, θέλει πολύ χρόνο μέχρι να πάτε σε unmanaged VPS και είμαι σίγουρος ότι αν πάτε σε unmanaged VPS ξέρατε ήδη τι είναι και δεν χρειάστηκατε αυτό το βίντεο για να δείτε. Το επόμενο είναι WordPress Hosting και είναι πολλοί που έχουν τέτοια πακετάκια WordPress. Ε, στην ουσία είναι εξειδικευμένα πακέτα τα οποία έχουν αλλάξει λίγο τις ρυθμίσεις και είναι για WordPress. Υποτίθεται πως πάει λίγο πιο γρήγορα. Πολλές φορές δεν αλλάζει τίποτα από το, managed, από, συνόμη, από το shared, είναι ακριβώς τα ίδια. Αλλά άλλε φορές στα εξειδικευμένα WordPress Solution προσφέρουν και εξειδικευμένο support σε σχέση με το WordPress, που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε ερωτήσει για support σε σχέση με WordPress και να σα εξυπηρετήσουν πολύ πιο εύκολα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που κοιτάω τώρα, είναι ακριβώ το ίδιο με το shared, από ό,τι βλέπω. Δεν έχει διαφορά. Ενώ ε, χτύπησα το WordPress Hosting, είναι ακριβώ το ίδιο με το shared Hosting. Και αν πάω Managed WordPress, εδώ θα μου δείξει λογικά τα πακετάκια που έχουν για το Managed. Είναι πιο ακριβά όπω βλέπετε. Τρία site μπορεί να φιλοξενήσει με 17 ευρώ και από εκεί πέρα προσφέρει κάποια άλλα πραγματάκια για αυτά. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν θα τα καλύτερο σε αυτό, σίγουρα συμφέρει περισσότερο, είναι πιο γρήγορο μάλλον να πάτε σε κάποια τέτοια λύση. Αν θέλετε να αναβαθμίσετε από το shared hosting, αλλά δεν θέλετε να πάτε σε VPS. Είναι δηλαδή η ενδιάμεση λύση. Το επόμενο που έχουν συνήθως κάποιες εταιρείες είναι το reseller hosting και αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε εσείς ένα πακέτο το οποίο μέσα θα έχει τα, τους 30 GB με storage στην προκειμένη περίπτωση, 400 GB το bandwidth και δεν γράφει για πυρήνηση ή οτιδήποτε άλλο και μέσα εκεί μπορείτε να φιλοξενείτε site πελατών αλλά να τους δίνετε και τη διαχείριση, δηλαδή να τους δίνετε το δικό τους c panel. Κάνετε εσείς λοιπόν τη φιλοξενία και τους λέτε πάρε και τον κωδικό cPanel και άμα έχουν δικό τους Άνθρωπο που χειρίζεται λίγο το C-Panel ή οτιδήποτε άλλο, μπαίνουν με δικού του κωδικού και το χειρίζονται. Δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στου υπόλοιπου, στα υπόλοιπα site που έχετε φιλοξενήσει εσεί εκεί, και μπορείτε να δώσετε για κάθε πελάτη δικού του κωδικού. Είναι λοιπόν κάτι για να πουλάτε και το hosting μαζί. Ε, συνήθως το reseller hosting σας δίνουν και δικά σας DNS, τα φτιάχνετε μόνοι σας, φτιάχνετε κάποια εικονικά, σύμφωνα με το όνομα της εταιρείας ή οτιδήποτε, για να μην φαίνεται πουθενά σε ποια εταιρεία το φιλοξενείτε. Έτσι έχουν κόψει και τα branding και οπουδήποτε αλλού και μπορείτε να χρεώνετε ένα ποσό για κάθε πελάτη και εσείς να πληρώνετε συνολικά για το vps για το reseller hosting ένα ποσό. Και το τελευταίο συνήθω πακέτο που έχουμε είναι το dedicated hosting, το οποίο είναι αυτό που λέμε ένα σίδερο και βρίσκεται κάπου και από εκεί πέρα πάμε και κάνουμε δουλειές. Εδώ δεν έχει το cloud, οπότε δεν είναι το τελευταίο. Ε... Στο dedicated hosting έχετε εξ ολοκλήρου ένα σερβερ δικό σα. Δεν έχετε πια λειτουργικά μέσα ή οτιδήποτε άλλο που κάνουν δουλειά και φτιάχνουν εικονικά μηχανήματα. Είναι δικό σα ολόκληρο ο σερβερ. Αν είναι unmanaged, σημαίνει πω εσεί θα είστε υπεύθυνοι για να το στήσετε, για να σηκώσετε του απάτσει, για να κάνετε restart όπου χρειάζεται, για να κάνετε update ή οτιδήποτε άλλο. Αν είναι managed, σημαίνει πω τα κάνουν οι υπόλοιποι και εσεί απλά πηγαίνετε και κάνετε τι εγκαταστάσει που χρειάζεστε. Ε, σίγουρα και πάλι αν πάτε σε unmanaged, unmanaged ξέρετε ήδη τη δουλειά και δεν χρειάζεται αυτό το βίντεο για να μάθετε τι είναι ε, αν έχετε άτομα που θέλετε να και φιλοξενείτε πάρα πολλά site μπορείτε να νοικιάσετε λοιπόν ένα managed server και εκεί μέσα να πάτε να βάλετε όσους έχετε μιλάμε τώρα για πολλά site δεν μιλάμε για ένα δυο για να βγαίνει και το κόστος αυτό είναι αναμήνα το κόστος που σημαίνει ότι πρέπει να χρεώνετε ήδη ε, κανένα το στάρικο δεν ξέρω πόσο μπορεί να χρεώνεται σε κάθε πελάτη αναγκαστικά και έτσι θα βγαίνει το κόστος 100 το χρόνο, δεν εννοώ κατά το μήνα και έτσι θα βγαίνει το κόστος από κάποιο πακέτο σαν αυτά. Και άλλο ένα πακέτο το οποίο ε, είναι και το τελευταίο είναι το Cloud, το οποίο ε, νομίζω ότι είναι το τελευταίο, είναι σε κάποιες εταιρείες, η μία από αυτές είναι η Cloudways και θα ανοίξω δύο-τρει ακόμα και να σα δείξω. Η Cloudways τώρα είναι μια εταιρεία η οποία δεν κάνει ακριβώ το hosting, είναι ο μεσάζων. Ε, Εσεί παίρνετε το hosting από την ε, Digital, ε, την blue, blue Digital, νομίζω Blue Digital λέγεται συγκεκριμένη, ε, από την Amazon, από τη Voltr, από το Google ή από τη Linode, Linode, Digital Ocean Digital Ocean λέγεται αυτή, ωραία, ή από τη Linode. Παίρνετε λοιπόν το hosting από μια εταιρεία από αυτέ και η Cloudways αναλαμβάνει να κάνει εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματο. Αναλαμβάνει, όχι, συγγνώμη, εγκατάσταση κάνει η εταιρεία που έχει το σερβερ. Αναλαμβάνει να κάνει εγκατάσταση τον Apache, αναλαμβάνει να κάνει εγκατάσταση τη SQL, αναλαμβάνει να φτιάξει το διαχειριστικό περιβάλλον για να μπορείτε να φιλοξενείτε μέσα εσεί τα site που θέλετε. Εάν πάτε απευθεία σε μια εταιρεία, θα δείτε και τι διαφορέ. Πάμε λοιπόν στην Voltr και γράφω στα ελληνικά μέχρι να κάνω restart τον υπολογιστή. Έχω κολλήσει στα ελληνικά. Οκ, okay, Voltr. Οπότε πάμε στην voltr.com και να συγκρίνουμε τιμές στο pricing που θα δούμε εδώ. Οπότε η εταιρεία Voltr μας προσφέρει τον υπολογιστή της και μπορούμε πάνω σε αυτή να στήσουμε ένα Ubuntu ή κάποιο άλλο λειτουργικό. Πάμε στο pricing, που είναι το pricing, features, products, cloud, compute, ωραία. View pricing και θα δούμε εδώ ας πούμε ότι ένα CPU με ένα giga RAM προσφέρεται για 5 δολάρια το μήνα, ένα CPU με 25 GB RAM και ένα, ένα giga, Συγγνώμη, 25 GB και 1 GB RAM. Ενώ στην Cloudways αντίστοιχα το ίδιο πακέτο, από την Voltr θα δείτε ότι προσφέρεται στα 11 ευρώ το μήνα, 11 δολάρια το μήνα, 1 GB RAM, ένα πυρήνα, 25 GB σκληρό. Και ο λόγο είναι ότι ε, στην ουσία εμεί πληρώνουμε μόνο την Cloudways, Δίνει τα 5 ευρώ στην Voltr και τα υπόλοιπα 6 τα κρατάει η ίδια για να μπορέσει να κάνει το manage αυτό που κάνει. Εμείς δεν επικοινωνούμε με τη Voltr, δεν κάνουμε καν λογαριασμό και πάμε κατευθείαν στην Cloudways η οποία μας διαχειρίζεται το περιβάλλον, κάνει οτιδήποτε να κάνει μαζί με τα update, μαζί με τα πάντα και κάνει εγκατάσταση λοιπόν του διαχειριστικού και έχει και το support. Εάν έχουμε κάποιο πρόβλημα, μιλάμε πάντα με την Cloudways. Εάν όμω δεν θέλετε, μπορείτε να πάτε απευθεία σε μια εταιρεία όπω είναι η Voltr, όπω είναι η Amazon, όπω είναι η Google Cloud, όπω είναι η DigitalOcean και να πάτε να νοικιάσετε εσεί μόνοι σα σε ένα σερβερ και να πάτε να βάλετε εγκατάσταση. Συνήθω σε αυτέ, εάν πάτε και το κάνετε, θα είναι δύσκολο να βάλετε δεύτερη εγκατάσταση μέσα. Όχι απίθανο, μπορείτε να βρείτε πολλά βιντεάκια που το κάνουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχετε χρόνο να καταναλώσετε γι' αυτά. Αλλιώ, πάτε κατευθείαν σε μια λύση όπω είναι η Cloudways και κάνετε την εγκατάσταση εδώ και μπορείτε να φιλοξενήσετε σε ένα πακέτο των 23 δολαρίων το μήνα με 2 giga RAM 10 site τα οποία τρέχουν wordpress και φυσικά χωράνε σε 55 GB σκληρό δίσκο να ξέρετε Αυτά λοιπόν για το hosting ξαναλέω ότι δεν είμαι εγώ ο αυτός που θα πρέπει να σας λύσει τα πάντα, δεν είμαι ο γνώστης που θα ξέρει οποιαδήποτε λεπτομέρεια. Η εμπειρία μου έρχεται μέσα από τα χρόνια δουλειάς τα οποία έχω κάνει, από όσα site έχω φιλοξενήσει, σε διάφορες εταιρείες, από reviews, από speed test που έχω κάνει, από μεταφορές που έχω κάνει από μια εταιρεία σε μία άλλη και έχω δει αρκετέ διαφορέ ελληνικέ με εξωτερικού. Εάν διαλέξετε ελληνική εταιρεία γιατί θέλετε το support να είναι στα ελληνικά, φροντίστε να είναι μια εταιρεία η οποία είναι 24ωρη, ότι μπορεί να έχει ένα τηλέφωνο μαζί με το ticket και ότι απαντάει όντω σχετικά γρήγορα. Δεν περιμένω να μου απαντήσουν στο πρώτο κουδούνισμα, αλλά δεν θέλω να κάθομαι να περιμένω 2,5 ώρε για να μου απαντήσουν σε ένα ticket. Εάν χρειαστεί να απαντήσω και εγώ πάνω στο ticket και να μου ξαπαντήσουν αυτοί, θα φάω ένα πεντάωρο και θα έχω κάνει μόνο ένα-δύο βήματα πάνω σε αυτό. Ε, Τέλο, οι εταιρείε σχετικά με το hosting που θα σα πούνε οι περισσότεροι είναι προσωπική εμπειρία. Όπω το ίδιο λέω και εγώ. Ε, αν δηλαδή κάποιο φίλος φίλο σα πει ότι αυτή είναι καλή, είναι προφανώ γιατί την έχει δοκιμάσει, έχει ανεβάσει ένα site α πούμε και όντω δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Αντίστοιχα, μπορεί να ανεβάσει κάποιο σε μια εταιρεία ένα site, να έχει πρόβλημα με αυτήν, να μην τον εξυπηρετήσουν εκείνη την ώρα γιατί κάτι έτυχε και να αποκτήσει μια άποψη για αυτού η οποία δεν είναι σωστή. Γιατί δεν είναι στατιστικά σωστή. Όχι δεν είναι σωστή για τον ίδιο, αλλά στατιστικά δεν είναι σωστή. Γιατί οι απόψει δεν παίρνονται με τον έναν, Παίρνονται στατιστικά. Θυμάμαι τον πατέρα μου που έλεγε όταν είχε το κατάστημα με ηλεκτρικέ συσκευέ ότι έλεγε κάποιο σε ένα φίλο του: Πάρε ξέρω, εγώ, την τάδε μάρκα, είναι καλή. Την πήρα και εγώ και μου έχει κρατήσει 25 χρόνια. Το θέμα είναι στα 100 ε, πλυντήρια, στα 100 ψυγεία, στι 100, ε, 100 κουζίνε, πόσα από αυτά χαλάσανε και όχι στο ένα. Εσύ μπορεί να πέσει στο κακό ή μπορεί να πέσει και στο πολύ, κακό, σε μια κακή, στο πολύ καλό σε μια κακή εταιρεία. Οπότε πρέπει να πηγαίνει συνήθω στατιστικά. Και αυτό το λέω γιατί ποτέ δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα. Καλό θα ήταν να δοκιμάσετε δύο εταιρείε, να αποκτήσετε μία γνώμη για τον εαυτό σα. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να κάτσετε να ψάχνετε, ακολουθήστε τι συμβολέ της δική μου ή ψάξτε οποιοδήποτε φόρουμ στο ίντερνετ για να, κάνετε, να σχηματίσετε τη δική σα άποψη. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και θα σα δω όλου στο επόμενο βίντεο. Γεια σα.